Πέρασαν 10 χρόνια από το μαύρο εκείνο ξημέρωμα της 11ης Ιουλίου. Πώς νιώθετε? 10 ολόκληρα χρόνια. Πραγματικά μεγάλη συγκίνηση, τιμή, αξίωση που οι 13 θυσιασθέντες θα μνημονευτούν στην Εκκλησία των Κυπρίων Νεομαρτύρων πάνω στη ναυτική βάση Ευάγγελου Φλωράκη στο Μαρί. Πώς νιώθω σαν μάνα 2 αδικοχαμένων διδήμων παιδιών, ούτε 19 χρονών δεν ήταν, εάν μαζέψουμε όλα τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα, όλες τις σταγόνες της βροχής, όλους τους κόκκους της άμμου, είναι λίγο πραγματικά σε αυτόν που νιώθω με τον άδικο χαμό των παιδιών μου. Τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα? Τι να πρωτοθυμηθώ? Την μυρωδιά που πήγα στο Μαρί, τις εικόνες που αντίκρισα, τις καμένες σάρκες, τα κόκκαλα πεταγμένα παντού. Όλα ήταν καμένα, καμένα. Η μυρωδιά. Κι όμως βρήκα τη δύναμη και το κουράγιο από την Παναγία μας και τη θέση της καμένης γης την πήρε η Εκκλησία. Χτίστηκε, θεμελιώθηκε η Εκκλησία. Τη μυρωδιά από τα καμένα σώματα τη θέση την πήρε το θυμιατό του ιερέα. Και έτσι προχωρούμε. Ποια είναι η τελευταία ανάμνηση που έχετε από τον Χρήστο και από τον Μίλτο? Αναμνήσεις πάρα πολλές. Πραγματικά δεν μπορώ να πω ποια είναι η τελευταία. Αλλά εκείνον που θυμάμαι από τα παιδιά μου είναι η αλήθεια τους, η ειλικρίνειά τους και πάνω απ' όλα η αγάπη τους για τον συνάνθρωπο και για την πατρίδα τους. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι που ήταν στην Εθνική Φρουρά. Παρόλο που μου έλεγαν πολλές φορές, «Μαμά, δεν έχουμε υπόθεση». Για τη θυσία τους, πώς νιώθετε? Γιατί ήδη ήταν χαρούμενοι, λέτε, που ήταν στην Εθνική Φρουρά. Ήταν χαρούμενοι, πραγματικά. Κοιτάξτε, δυστυχώς η έλλειψη συντονισμού, η έλλειψη της γνώσης προκάλεσαν την έκρηξη, προκάλεσαν τη δολοφονία. Ναι, μπορεί να ακούγεται σκληρή η λέξη δολοφονία, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δολοφονία των 13 ανθρώπων. Στην εκκλησία μας, στην πίστη μας, γενικά μας έχει διδάξει ότι το άσχημο να μπορούμε να το μεταμορφώνουμε σε αιώνιο, σε όμορφο. Δηλαδή, ο θάνατος του Χριστού μας γίνεται Ανάσταση. Έτσι λοιπόν προσπάθησα με την πίστη μου να μεταμορφώσω αυτόν τον χώρο, τον τόπο της τραγωδίας σε κάτι αιώνιο, σε κάτι αθάνατο. Και να έχει και να φέρει φως, ελπίδα, όχι μόνο για μας ή μόνο για τους 13 ή μόνο για τις 13 οικογένειες, για όλον τον κόσμο. Και είναι ένα μήνυμα που θέλω να πω σε όλες τις μανάδες που για τον αλφαβήτα λόγο χάνουν πάνω απ' όλα το παιδί τους. Πόσο μάλλον εγώ έχω χάσει 2 παιδιά και προσπάθησα με την αγάπη που είχα στα παιδιά μου να μεταμορφώσω αυτήν την τραγωδία σε κάτι αιώνιο, δημιουργώντας, θεμελιώνοντας την Εκκλησία των Κυπρίων Νεομαρτύρων. Ποια θα ήταν η δικαίωση για τη συγκεκριμένη τραγωδία? Δικαίωση 3 τελείες. Ποιαν δικαίωση να περιμένω πια, όταν ο ίδιος τότε ο Γενικός Εισαγγελέας
και είναι και εν ζωή. Μου έδωσε συμβουλές που ευτυχώς δεν τις έπραξα. Για δικαίωση. Δόξα τω Θεώ όμως. Το ότι είναι η Εκκλησία, αυτόν για μένα είναι δικαίωση. Διότι θα μαρτυρεί η Εκκλησία, τον Κυπρίο Νεομαρτύρο, θα μαρτυρεί τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. 10 χρόνια μετά έχει απαλύνει καθόλου η πληγή? Όχι. Η πληγή ποτέ δεν θα κλείσει. Ποτέ. Ποτέ. Και ειδικά όταν κάποιοι ακόμη που υπήρξαν και στελέχοι σε κάποια κόμματα ζητούν την αναπαράσταση της έκρηξης ή λένε ότι ήταν δολιοφθορά ή τέλος πάντων αρνούνται πεισματικά να πάρουν τις ευθύνες που τους αναλογεί. Σίγουρα η πληγή δεν θα κλείσει ποτέ και δυστυχώς αυτές οι δηλώσεις, αυτή η ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιούν κάποιοι για το Μαρί είναι σαν να μας ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Δεν θα κλείσει η πληγή. Όμως και πάλι σας λέω, η αγάπη που αντλώ από τα παιδιά μου και από την πίστη μου, μένει η πληγή ανοιχτή, αλλά ούτε μοραγεί, ούτε μολύνεται. Έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε σε όσους μας ακούν? Σίγουρα. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι από οποιαδήποτε θέση βρισκόμαστε, να μην ξεχνάμε το φιλότιμο και να μην βλέπουμε το προσωπικό μας δέντρο. Να μην βλέπουμε να βολευτούμε εμείς και οι άλλοι δεν πειράζει. Να βλέπουμε συλλογικά, να βλέπουμε το καλό της πατρίδας μας, το καλό της κοινωνίας μας. Να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Μόνον έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά συλλογικά όλοι μαζί για τούτη την πατρίδα που είναι ποτισμένη με τόσο αίμα και μαρτύρων και νεομαρτύρων και ηρώων και πόσο μάλλον και ηρώων εν καιρό ειρήνης. Μια τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσατε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω, 10 χρόνια πίσω πριν σημειωθεί η έκρηξη, θα αλλάζατε κάτι και αν ναι, τι είναι αυτό? Σίγουρα όλοι περιμένετε να πω θα άλλαζα, να έφερνα τα παιδιά μου πίσω ή να μην γινόταν η έκρηξη. Το μόνο σίγουρο καλή μου που δεν θα άλλαζα, είμαι 56 χρονών, δεν θα άλλαζα ποτέ, μα ποτέ, τις δύσκολες στιγμές, τα δύσκολα γεγονότα που πέρασα στη ζωή μου. Να μου πείτε γιατί? Διότι ίσως να ερχόντουσαν πιο δύσκολα που να μην μπορούσα να τα αντιμετωπίσω. Και το ότι θεμελιώθηκε η Εκκλησία των Κυπρίων Νεομαρτύρων, για μένα αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μου, ο Μίλτος μου και ο Χρήστος μου και όλοι όσοι βοήθησαν για αυτήν την Εκκλησία, περνούμε στην αιωνιότητα, περνούμε στην Αθανασία. Ενώ αν ήταν τώρα στη ζωή, ίσως να ήταν πετυχημένοι, που σίγουρα θα ήταν πετυχημένοι, αλλά μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή ο Χρήστος και ο Μίλτος μαζί με τους 13, με τους υπόλοιπους θυσιασθέντες, πέρασαν στην αιωνιότητα. Και θα ήθελα, εάν μου επιτρέπετε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Χρυσόστομο, που με την συμβολή του και μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο Νίκο Αναστασιάδη και τη συνδρομή του προέδρου μας, στήριξαν με αγάπη και φροντίδα να εκπληρωθεί η Εκκλησία των Κυπρίων Νεομαρτύρων.